Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών απέρριψε το αίτημα προσωρινής διακοπής του έργου στο υψάριο της Θάσου. Το έργο έχει τίτλο «Περίφραξη, συντήρηση περιφερειακού δρόμου και ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού και εγκατάσταση προπαρασκευαστικών οικισμών και ιστών στην θέση υψάριο». Η σχετική απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρει «Αποφασίζουμε τη μη απόδοση της 7ης 11ου του 2019 ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών της αναδόχου κοινοπραξίας για το έργο, καθώς δεν προκύπτει η πετιότητα της υπηρεσίας μας, κυρίως του έργου, για διακοπή εργασιών. Ως εκ τούτου, να προβείται στην ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης του έργου, λαμβάνοντας όλα τα ενδεδειγμένα απαραίτητα μέτρα και νομικά μέσα για την προστασία των κατασκευών και εργοταξιακών εγκαταστάσεων, ώστε να εκτελεστεί απρόσκοπτα και να ολοκληρώσετε το έργο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους συμβατικούς όρους». Την έντονη αντίδρασή τους κάνουν γνωστή μέσω της τηλεόρασης του Σέντερ τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα της Θάσου. Έχουμε δει ότι πλέον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από τότε που έχει γίνει η εξαγγελία του Υπουργού, και ο οποίος από μόνος του ήρθε στο νησί της Θάσου, βέβαια για τον αθεσμό της εθνικής, της τοπικής επαιτίου. Και από μόνος του, χωρίς να ρωτηθεί από κανέναν, ανέφερε για το έργο και ότι θα σταματήσει το έργο. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Εμείς πιστέψαμε στις καλές προθέσεις του, δεν αντιδράσαμε από την αρχή περιμένοντας να δούμε σε πράξη τι θα γίνει. Δυστυχώς οι δείξεις μετά από ένα μήνα μας υποχρεώνουν να αλλάξουμε στάση πλέον σαν Συντηρητική Επιτροπή Αγώνα. Όπως τονίζει το μέλος της Επιτροπής Αγώνα, Βαγγέλης Καρτάλης, ζητά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, να πάρει θέση για το θέμα, καθώς ήταν εκείνος ο οποίος έφτασε στο νησί και χωρίς να ρωτηθεί, ανακοίνωσε την πάυση των εργασιών. Το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι δεν είναι ούτε ραντάρ ούτε νατοϊκό. Είναι ένας πομποδέκτης που μπαίνει σε ένα κοντέινερ. Πομποδέκτης. Το οποίο κοντέινερ μπαίνει σε μια περίφραξη νατοϊκών προδιαγραφών ασφαλείας, εξού και το νατοϊκό. Επειδή όμως. Είμαστε ζωντανοί. Όλο αυτό η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν έχει κάνει τον κόπο να το εξηγήσει στον κόσμο της Θάσου. Ναι. Επιδεικνύοντας και κάποια ασέβεια προς τη Θάσου, για μένα, θα πρέπει αυτά να τα εξηγούμε για να τα καταλαβαίνουμε. Νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών να συνοηθούμε και να πούμε σταματάει αυτή η ιστορία. Αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας. Μέχρι να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Και εγώ θέλω εξηγήσεις. Έχουν δει κάποια άθρα στο διαδίκτυο τα οποία αναφέρονται στις ενέργειες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία στέλνει έγγραφα συνέχεια και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στο τοπικό τμήμα, αστυνομικό τμήμα, το οποίο ζητά τη βοήθεια για να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες. Με τον εργολάβο, από ό,τι μαθαίνουμε, ο άνθρωπος, όπως είπατε και εσείς, έκανε κάποιες ενέργειες για να πάρει και να αναβληθεί το έργο, αλλά η πολιτική αεροπορία, που δεν έχει πάρει από κανέναν την εντολή να σταματήσει τις εργασίες, είναι λογικό να θέλει να συνεχίσει. Εμείς πλέον καλούμε με τον έδωσο του τύπου θα ανακοινωθεί σύντομα να, ο κ. Παναγιωτόπουλος να επιτέλους να πάρει θέση για το θέμα. Και να φερόμαστε στον κ. Παναγιωτόπουλο γιατί είναι ο υπουργός της περιοχής μας και είναι αυτός που ενδιαφέρθηκε, να το πούμε έτσι, για αυτό το θέμα. Γιατί, όπως αναφέρουμε, δεν είναι μόνο το θέμα με τις μετανάστες που και την εκλογική του περιφέρεια, αλλά είναι και ένα μεγάλο κομμάτι του νομού το οποίο έχει εκλεγεί και πρέπει να μας πει επιτέλους ποια είναι η απόφαση του και για ποιο λόγο σιωπά εδώ και ένα μήνα και παρά τις προτροπές μας και να πει κάτι δεν το έχει κάνει αυτό το καιρό, όλο αυτό το καιρό. Ζητάμε από τους βουλευτές του νομού να πάρουν επιτέλους και αυτοί κάποιο σημάδι, να μας δείξουν κάποιο σημάδι ότι ενδιαφέρονται για το τόπο τους. Από τον Περιφερειάρχη να λάβει υπόψη τις φωνές και τον αγώνα των Θασίων, καθώς και την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμφωνίου ομόφωνη που είναι κατά σε όλα αυτά τα έργα. Ποιος παίρνει τελικά απόφαση? Παρατάφτηκα, υπήρξε μια αίτηση προσωρινής διακοπής του έργου που η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας την απέρριψε, έτσι?
Προφανώς, γιατί όπως σας εξηγώ, δεν έχει πάρει από κανένα εντολή, από κανένα ανώτερο, από το Υπουργείο, να το πούμε έτσι, των μεταφορών. Ναι. Δεν έχει πάρει εντολή να σταματήσει. Δεν μπορεί από μια αίτηση του εργολάβου απλά να σταματήσει ένα έργο, άμα δεν δοθεί εντολή. Παράλληλα, ο κύριος Καρτάλης τόνισε χαρακτηριστικά ότι η επόμενη δράση είναι να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχετε σκοπό να κάνετε κάποια κινητοποίηση το προσεχές διάστημα? Είμαστε σε συσκέψη να κάνουμε, γιατί περιμένουμε πότε θα γίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο για να πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί από ό,τι βλέπουμε με την τελευταία επιστολή της ΥΠΑ ζητάει την έγκριση από την Περιφέρεια. Καθώς όπως ξέρετε η περιοχή είναι δασική, είναι δημόσιο, δεν είναι στο τοπικό, δεν είναι στο Δήμο μας εδώ πέρα. Ναι. Οπότε θα έχει από εκεί μια περαιτέρω έγκριση. Για το θέμα είχε μιλήσει στην κάμερα της τηλεόρασης του Σέντερ και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πασχαλίδης. Αυτό που δεν με διαβεβαίωσαν είναι ότι οι κεραίες που θέλουν να βάλουν είναι, ας το πούμε, δύο, και θα ασχοληθούν με τη λήψη. Θα είναι δέκτες. Δεν θα εκπέμπουν ακτινοβολία. Θα είναι μόνο δέκτες για να μπορούν να συλλομινούν οι πιλότοι με τον πύργο ελέγχου των Αθηνών και τον πύργο ελέγχου του δικό μας. Δηλαδή, συνομιλούν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει θέμα, αλλά για μια καλύτερη επαφή θέλουν να τοποθετήσουν αυτές τις δύο κεραίες και μιλάνε ότι είναι μόνο δέκτες. Δηλαδή, όπως μια τηλεόραση.